Καλημέρα και από εμά, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενες που βρισκόμαστε εδώ, στην όμορφη Θεσσαλονίκη φέτος. Να συγχαρούμε φυσικά τους διοργανωτές για την πολύ καλή διοργάνωση. Θα παρουσιάσουμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό για εμάς έργο, τη μετεγκατάσταση και αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης των Αντιπροσώπων της Κύπρου. Σκοπός φυσικά της παρούσας εισήγησης είναι να αναλυθεί το παράδειγμα της επιτυχημένης συνεργασίας της Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Λευκοσίας και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, με σκοπό τον εξυγχρονισμό της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου. Θα αναφερθούμε στην προϋπάρχουσα κατάσταση της Βιβλιοθήκης, την αναγνώριση της ανάγκης εξυγχρονισμού της, στο σχεδιασμό και την εξέλιξη του έργου, καθώς επίσης και στις μελλοντικέ δράσεις που θα ακολουθήσουν. Για την επίτευξη του στόχου, εξυγχρονισμού και μετεγκατάσταση τη βιβλιοθήκη και μετά τι συντονισμένε δράσει του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΚΕΒΕΠ, συνεργάστηκαν η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Λευκοσία και η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, με τη Βουλή αλλά και μεταξύ του. Τόσο οι διευθύνσει των δύο ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων, όσο και οι βιβλιοθήκονομοι που εργάζονται σε αυτέ, συμμετείχαν εθελοντικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο. Συνεργάστηκαν επίσης με τα εκλεγμένα και μόνιμα μέλη της Βουλής. Οργανισμοί λοιπόν του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με διαφορετικούς σκοπούς και στόχους ένωσαν τις δυνάμεις τους για να μπορέσουμε να έχουμε μια σύγχρονη κοινοβουλευτική βιβλιοθήκη στην Κύπρο. Λίγα λόγια τώρα για την Βιβλιοθήκη της Βουλής. Η Βιβλιοθήκη της Βουλής είναι μια κοινοβουλευτική βιβλιοθήκη που ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των ειδικών βιβλιοθήκων. Απευθύνεται κυρίως στους βουλευτές και το προσωπικό της Βουλής και είναι προσβάσιμη σε εξωτερικούς χρήστες, χωρίς όμως να είναι δανειστική. Η συλλογή τη ξεπερνά τους 16.000 τόμους βιβλίων. Διατηρεί ειδικέ συλλογέ με σπάνια παλαιά βιβλία, χειρόγραφα και σειρέ από την περίοδο τη Αγγλοκρατία στην Κύπρο. Από το 1960 στεγαζόταν στο ισόγειο του χτιρίου του κοινοβουλίου σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο, χωρίς προδιαγραφές για σωστή φύλαξη του υλικού, χωρίς κατάλληλο χώρο αναγνωστηρίου και κατάλληλο φωτισμό. Στελεχωνόταν από μία συνάδελφο βιβλιοθηκονόμο και οι χρήση της ήταν αρκετά περιορισμένη. Η Βουλή, επί Προεδρία τη κυρία Ανίτα Δημητρίου, αποφάσισε να αναδείξει, να εξυγχρονίσει και να διευρύνει το ρόλο τη βιβλιοθήκη τη, εντάσσοντά την κάτω από το Ίδρυμα Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατία. Η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμό τη σε όλα τα επίπεδα εντάχθηκε στου σκοπού και αρμοδιότητε του Ιδρύματο. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε και η μετεγκατάστασή τη στο ανακενισμένο παρακείμενο διατηρητέο κτίριο το οποίο είχε αρχικά λειτουργήσει υπό την υπονημία «Σπίτι του Πολίτη» και στεγάζει πλέον και το Ίδρυμα. Τα προβλήματα λειτουργίας και υποστελέχωσης της βιβλιοθήκης οδήγησαν στην πρόσκληση από την Πρόεδρο της Βουλής για συμμετοχή της ΚΕΒΕΠ στο έργο εξυγχρονισμού της. Είχαν προηγηθεί φυσικά συναντήσεις της ΚΕΒΕΠ με την πρόεδρο και βουλευτέ τη Επιτροπή Παιδεία τη Βουλή, στα πλαίσια ενημερωτική εκστρατεία, με κύριο αίτημα πάντα τη ΚΕΒΕΠ, την κατοχήρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η ΚΕΒΕΠ αποδέχτηκε με χαρά την πρόσκληση, υπογράφοντα με την Βουλή των Αντιπροσώπων μνημόνιο συνεργασία στι 16 Δεκεμβρίου 2021. Οι κύριοι στόχοι που τέθηκαν ήταν φυσικά η δυνατότητα παροχή πληροφόρηση και υπηρεσιών έρευνα, η διάθεση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού μέσω γενικών και εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών περιοδικών, η υπηρεσία διαδανισμού, η εκπαίδευση και ενημέρωση για τις δυνατότητε πληροφόρηση. Τι έκανα? Περιμένετε. Ωραία. Σκοπός φυσικά να μετατραπεί από μια περιορισμένη εμβέλεια μη δανειστική βιβλιοθήκη σε πόλο έλξη για κάθε ερευνητή και αναγνώστη. Γι' αυτό άλλωστε και μεταφέρθηκε στο σπίτι του πολίτη, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη στο ευρύ κοινό τη Κύπρου. Θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο Ελένη Σίγκου για να συνεχίσει με τι δράσει του έργου που ακολούθησε. Καλημέρα και από εμένα. Στις κύριες δράσεις του έργου, λοιπόν, ε, αρχικά πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις που οργάνωσε η ΚΕΒΕΠΟ συντονιστής του έργου με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να αποφασιστούν οι διαδικασίες, να γίνει ο προγραμματισμός, να οριστεί το χρονοδιάγραμμα για όλο το έργο. Ε, δημιουργήθηκε επίσης η πρόταση έργου ε, σε συνεργασία με την βιβλιοθηκονόμο της Βουλής, την κυρία Έλενα ε, Μακρυγεώργη, που ήταν η μελέτη που περιλάμβανε όλες τις λεπτομέρειες για τη μεταφορά, αλλά και εκτηριολογικές απαιτήσει, όπως πυρασφάλεια, εξόδους κινδύνου, διαμόρφωση για αμαία και έτσι όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι του έργου ήταν η διαχείριση υλικού στην οποία βοήθησε η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το προσωπικό της που εργάστηκε στην αποεπιλογή υλικού που δεν χρειαζόταν όπως περιπτώσει πολλαπλών αντιτύπων Ζητήθηκε άδεια από τον Γενικό Ελεγκτή προκειμένου να μπορέσουν να διαγραφούν το υλικό αυτό από τον κατάλογο και να δοριστεί σε άλλες βιβλιοθήκες. Έγινε επίσης εμπλουτισμός της συλλογή μετά από προτάσεις έγκριτων ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου για υλικό που θα ήταν χρήσιμο να έχει η βιβλιοθήκη της, η βιβλιοθήκη της Βουλής. Και ταυτόχρονα έγιναν και δωρές από την Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Λευκοσίας για χρήσιμο υλικό. Και οργανώθηκε η μεταφορά του υλικού. Ε, άλλη πολύ σημαντική δράση ήταν ε, η προληπτική συντήρηση των παλέτυπων της Βιβλιοθήκης της Βουλής που ανέλαβε το Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου ε, μεταφέροντας το υλικό στους χώρους της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία ε, της ατοξικής απεντόμωσης και φυσικά έγινε απεντόμωση του χώρου της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Ε, για, τα, ε, για τα παλέτυπα βιβλία που χρειάζονταν παρεμβατική άμεση συντήρηση ε, ανέλαβε το Εργαστήριο Συντήρησης Έργων Τέχνης του Μουσείου Ιεράς Μονής Κίκου που είναι ιδιωτικός φορέας υπό την επίβλεψη όμως του Κρατικού Αρχείου Κύπρου που είναι ο δημόσιος φορέας. Η δράση αυτή βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη καθώς πρόκειται για ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες. Ε, μια άλλη πολύ σημαντική δράση ήταν ε, η δημιουργία πολιτική και κανονισμού λειτουργία για την βιβλιοθήκη τη Βουλή, καθώ ε, κάτι τέτοιο μέχρι τότε δεν υπήρχε. Ε, η πολιτική βασίστηκε στι οδηγίε της ΣΥΦΛΑ για τι κοινοβουλευτικέ βιβλιοθήκε. Ε, Επίση, βοήθεια συμβουλευτικού χαρακτήρα παρήχε και η Βιβλιοθήκη τη Βουλή των Ελλήνων όταν ζητήθηκε και του ευχαριστούμε πολύ. Και στα πλαίσια του νέου κανονισμού λειτουργίας προκηρύχθηκε και μία ακόμα μόνιμη θέση βιβλιοθηκονόμου που είναι φυσικά εξαιρετικά σημαντικό. Για την διαμόρφωση του χώρου, η σε συνεργασία με, την, με το κρατικό αρχείο και τα δημόσια έργα, που είναι η δημόσια υπηρεσία που ανέλαβε, στην οποία ανέθεσε η Βουλή την επίπλωση του χώρου, προχώρησα στη δημιουργία μελέτης με προδιαγραφές επίπλωσης και στην παραγγελία προθηκών, αλλά και την κατασκευή ειδικού εξοπλισμού και εκθετήριων για, την, για το υλικό της βιβλιοθήκης της Βουλής. Το, ο εξοπλισμός που υπήρχε ήδη στη βιβλιοθήκη θεωρήθηκε ακατάλληλος, δωρίστηκε σε άλλη βιβλιοθήκη. Ε, τώρα, το έργο εξυγχρονισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2024, όταν σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί και μια εκδήλωση εγγενείων προκειμένου να προβληθεί η νέα βιβλιοθήκη και να ανοίξει τις πύλες της στο κοινό. Μέχρι τότε ε, αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαργασίες διαμόρφωση χώρου και η πρόσληψη του βιβλιοθηκονόμου. Το νέο κτίριο δεθέτει βιβλιοστάσιο, που βρίσκεται η κύρια συλλογή. Ε, υπάρχει χώρος για παλέτυπα και εκθετήρια, γραφεία προσωπικού, αναγνωστήρια, αίθουσα με ειδικό εξοπλισμό που μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκθέσεις. Ε, είναι εύκολα προσβάσιμο σε όλους, και σε άτομα με ειδικέ ανάγκες, και σε, και σε όλους του πολίτες, χωρίς τους αυστήρους περιορισμούς εισόδου που έχει το κτίριο της Βουλή διαθέτει ειδικό φωτισμό, θερμοκρασία και εξαιρετισμό για τις ανάγκες των παλέτυπων. Έχει διακοσμηθεί με ιστορικές φωτογραφίες, έπλε και έργα τέχνης. Και επίσης υπάρχει εξωτερικός χώρος που διατίθεται για εκδηλώσει. Στι ε, στις μελλοντικέ δράσεις, οι στόχοι με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα είναι η ψηφιοποίηση του υλικού της βιβλιοθήκης, ε, η δημιουργία ανοιχτή, αποθετηρίου ανοιχτή πρόσβαση για να φιλοξενήσει το υλικό αυτό, συνδρομέ σε βάσει δεδομένων μέσω συνεργασιών με άλλε βιβλιοθήκε και οργανισμού και φυσικά η συνέχιση της συνεργασίας και ΕΒΕΠ και Βουλής που ε, το μνημόνιο συγκεκριμένα συνεργασία προβλέπει και την α, συνδρομή τη ΚΕΒΕΠ κατά την εξέταση διαφόρων σχετικών θεμάτων από τη Βουλή, ε, συγγράμματα από κοινού, διαλέξει, ημερίδε, συνέδρια και τη γενικότερη εμπλοκή τη και ΕΒΕΠ στη λειτουργία τη βιβλιοθήκη τη Βουλή. Ε, στα συμπεράσματα τώρα, ε, η Κύπρος θα έχει σύντομα μια νέα και σύγχρονη κοινοβουλευτική βιβλιοθήκη, Ανοιχτή στου πολίτε που θα συμβάλλει στη δημοκρατία, ενισχύοντα τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Ε, μέσα από το έργο αυτό, διαφάνηκε η αναγκαιότητα πολιτική βούληση, που είναι πολύ σημαντικό. Ε, η πρόεδρο τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αντιλαμβανόμενη την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν η βιβλιοθήκη ανέλαβε πρωτοβουλίε και δράσει προκειμένου να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο και οι συνθήκε για να ε, επιτευθεί ο στόχο. Η ανάθεση του έργου στους ειδικού στην ΚΕΒΕΠ, στην προκειμένη περίπτωση, ήταν επίσης καθοριστική σημασία και δυστυχώς δεν είναι πάντα αυτονόητο. σημαντικά, οφέλη φάνηκε να έχει σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Είχαμε οργανισμούς διάφορους που συνεργάστηκαν. Ε, επίσης, σημαντική ήταν η θελοντική συμμετοχή των Ιδρυμάτων, των Διευθύνσεων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και των ίδιων των Βιβλιοθηκών Νόμων. Η αύξηση των θέσεων εργασία. Ηδη άνοιξε μία, μία μόνιμη θέση βιβλιοθηκών νόμου, αλλά όταν η βιβλιοθήκη ανοίξει στο κοινό, πιστεύουμε ότι θα φανούν οι ανάγκε για επιπλέον προσωπικό. Επίση, εξαιρετική σημασία για τον κλάδο είναι η προώθηση του νομοθετικού πλαισίου κατοχύρωση του επαγγέλματο με τη δημιουργία του νομοσχεδίου που στήριξε η Βουλή μετά από τη συνεργασία αυτή και ακριβώ επειδή αναδείχθηκε η αξία στελέχωση των βιβλιοθηκών από εξειδικευμένο προσωπικό. Και τέλο, ε, οι συνέργειε φυσικά, που εντάξει, το βλέπουμε συνεχώ και στο συγκεκριμένο συνέδριο. Όταν ενώνουμε τι δυνάμει μα, μπορούμε να πετύχουμε θαύματα. Άλλωστε και ο ρόλο τη Ένωση είναι να φέρει κοντά του οργανισμού και του ανθρώπου τη. Ε, εδώ τώρα υπάρχουν όλα τα άτομα που συμμετείχαν στο έργο. Δεν θα του αναφέρω φυσικά έναν έναν, αλλά του ευχαριστούμε θερμά. Ε, Καθώ εργάστηκαν εθελοντικά, όπω είπαμε, και αφιερώνοντας πολύ συχνά προσωπικό χρόνο. Ε, Κλείνοντα, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στη συνεισφορά του αίμνη του Φίλιππο Τσιμπόγλου στο έργο, ε, που ήταν εκεί για άλλη μια φορά όταν του ζητήθηκε για να βοηθήσει, να κατευθύνει και να φωτίσει γενικότερα. Εδώ βλέπετε φωτογραφίε ε, από τη συνάντηση με την πρόεδρο τη Βουλή, κυρία Ανίτα Δημητρίου, τον περασμένο Νοέμβριο, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκαν και η πιθανότητα μελλοντική συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη τη Ελλάδα. Ε, αυτά ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας